με το θέμα εδώ που έχει προκύψει με την επίθεση σε ένα παιδί, σε ένα προσφυγάκι, είναι σοβαρό αρκετά και εμείς οι γονείς και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων έχουμε μιλήσει με το Σύλλογο Διδασκόντων και το Διευθυντή του Σχολείου για να δούμε πώς μπορεί να επιληθεί αυτή η κατάσταση. Να προστατευτεί καταρχήν το παιδί, να μην φοβάται να έρθει στο σχολείο, να μην μπορεί να το εκφοβήσει κανένας και να έρθει στο σχολείο κανονικά να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Αυτό πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί, είτε είναι πρόσφυγας είτε είναι Έλληνας, δεν οφείλει να έρχεται στο σχολείο και να μην τον εκφοβίζει κανένας στη γειτονιά του. Το λέω αυτό γιατί στη γειτονιά μας, εδώ στην περιοχή μας, στον Εύασμο, έχουμε τέτοια θέματα. Έχουμε θέματα με παιδιά που προφανώς ανήκουν σε κάποιες συμμορίες, είναι κάποια φασιστοειδή, ακούγονται διάφορα και εκφοβίζουν παιδιά, εκφοβίζουν καθηγητές και από ό,τι μάθαμε εκφοβίζουν και αυτό το συγκεκριμένο το παιδάκι. Αυτό έγινε το περιστατικό πριν από τις γιορτές, το προφυλάκησαν το παιδί, το φτάσαν σε σημείο να φτάσει στο νοσοκομείο και τώρα τις τελευταίες μέρες το παιδί ξεκινώντας μετά τις γιορτές στο σχολείο δεν ερχόταν στο σχολείο γιατί φοβότανε και οι γονείς του φοβήθηκαν εννοείται. Όταν ξεκίνησε μετά τώρα τις τελευταίες ημέρες να έρχεται, πάλι μια ομάδα παιδιών έξω από το σχολείο το περίμενε για να το εκφοβήσει να μην μπορεί το παιδί να κυκλοφορεί. Αυτό είναι κάτι που είναι απαράδεκτο. Δεν το σηκώνει αυτό κανένας σε γονιός, να φοβάσει να κυκλοφορεί στη γειτονιά σου. Αυτά τα παιδιά έχετε ακούσει, σας έχουν πει ότι σχετίζονται και με όσα γίνεται πάλι του ΕΒΟΣ. Σίγουρα έχουν σχέση. Ναι, βέβαια έχουν σχέση γιατί έχουμε ακούσει γονείς και παιδιά που έχουμε γνωστούς, έχουμε φίλους που πάνε σε αυτό το σχολείο και στο Σταυρούπολης αλλά και στο το ΕΠΑΛ του ΕΒΟΣΜΟ, τα οποία φοβούνται να πάνε στο σχολείο. Γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά εκεί που τους τραμπουκίζουν, που δημιουργούν πρόβλημα. Είναι παραβατικά στοιχεία, έχουν παραβατική δράση και εντός και εκτός σχολείου και αυτά τα παιδιά πρέπει να απομονωθούν. Για ποιο λόγο τραμπουκίζουν άλλα παιδιά, τι είναι αυτό? Τραμπουκίζουν, δεν τους αρέσουν να λειτουργούν παιδιά με δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί από ό,τι είχα μάθει στο ΕΠΑΛ, θέλουν να κάνουν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν αν θα συμμετέχουν σε μια κατάληψη ή όχι. Και αυτοί δεν θέλανε και με το έτσι θέλω να τους βγάλουν απ' έξω και να μην διατηρήσουν αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα που έχει κάθε τομέας, κάθε σχολείο να διατηρήσει το δικαίωμά του αυτό να διατηρήσει. Υπάρχουν και ρατσιστικά κίνητρα δηλαδή πέρα από αυτό το σχολείο. Εντάξει, φαντάζομαι πως να, αφού επιτίθονται και σε προσφυγάκια και όχι μόνο σε Έλληνες, γιατί επιτίθονται και σε Έλληνες και τραμποκίζουν, αλλά για να επιτίθονται σε ένα προσφυγάκι προφανώς υπάρχουν και ρατσιστικά.